Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 5η 26 του μηνός, 26 Απριλίου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο. Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κιώσης στην παρέα μας. Όλοι εσείς, ακροατές μας, ακροάτριες, φυσικά ο κόσμος του Ηρακλή που είστε εδώ πιστά συντονισμένοι είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου, την καλησπέρα μου, τα χαιρετίσματά μου, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παρέα με τους εξαιρετικούς χορηγούς μας, το καφεμάγαζο. Τι παίρνουμε τώρα, να πάρουμε ένα τσαγάκι. Να πάρουμε και ένα εσπρέσο βέντο από το καφεμάγαζο, το οποίο είναι κοντά στην επαγγελματία του καφέ. Ετοιμάζει το καφέ σας από το Α στο Ω με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα και κάθε μαγαζί η γωνία που σερβίρει καφέ. Πάμε να βαφτούμε, πάμε να βάψουμε τους χώρους μας, το σπίτι μας, την αυλή μας, τον κήπο μας, οτιδήποτε, με χρώματα Καρφόπουλος, χρώματα Βερνίκια σε τιμές χοντρικής λιανικής, Καραολί Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και το ολοκένουργιο Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. FM καινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Χρέωση το μήνυμα έχει 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Ανοίγω και το mail blue-libero-papaki-yahoo.gr. Βάλε μου μια πενιά, Χρήστο, έτσι λίγο για να ετοιμάσω εδώ τα θέματά μου. Μια πενιά καλή για να ξεκινήσουμε. Είμαστε σε ρυθμούς αγώνα για το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος προετοιμάζεται σιγά σιγά, ψυχολογικά κυρίως, αλλά και οργανωτικά σε όλα τα επίπεδα και η ομάδα προετοιμάζεται. Ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως όλες οι πρεμιέρες, στα μπαράζ ανόδου, στα play-off ανόδου, με τον Ηρακλή να αγωνίζεται στη Λευκάδα απέναντι στον Τηλικράτη. Χθες πήραμε ένα κλίμα από το νησί με τον φίλο μας τον καπετάν Κώστα, που περιμένει πώς και πώς την αγαπημένη του ομάδα. Θα παραμείνουμε φυσικά σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά την παρουσία του κόσμου στην Λευκάδα, την μεγάλη παρουσία του κόσμου όπως περιμένουμε στην Λευκάδα, και πάμε να δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας στο Μάκη Σαρλή που είναι στην γραμμή μας. Μάκη, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, τι γίνεται? Χρόνια πολλά. Είσαι καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ετοιμαζόμαστε όλοι. Και εσύ φαντάζομαι από τη δική σου την πλευρά. Έχεις ήδη κάνει αυτό το ταξίδι για τα... Όχι, δεν πήγαμε τελικά, γιατί πρώτη φορά κάναμε δια τηλεφώνου μέτρα τάξης. Ούτε τότε που το έχεις συνδυάσει το με τον μπάσκετ. Α, για εκείνο έλεγα. Για εκείνο με τον μπάσκετ, συνεννοημένοι είμαστε, μιλάμε με εκεί ανθρώπους. Ελπίζουμε ότι αύριο ο Υπουργός θα υιοθετήσει και επίσημα την... τη μετάβασή μας με τη μεμονωμένη και θα έχει αρκετό κόσμο ο Ηρακλής εκεί. Ωραία. Επειδή μας ακούει αρκετός κόσμος και φυσικά το ξέρεις καλύτερα από μένα, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί και η μέρα είναι τέλεια. Θα έχουμε κόσμο, ναι, για τα δεδομένα. Το γήπεδο, κοίταξε να δεις, 1500 άτομα χωράει, δεν χωράει. Ναι. Έτσι. Από εκεί και μετά... πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι και περίπου η μισή δική μας εκεί που θα φτάσουμε. Τώρα το πώς θα βρεθούν τα εισιτήρια για να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος, εγώ θα έλεγα το ξενοδοχείο που θα μείνει αποστολή και θα είμαστε και εμείς από την προηγούμενη μέρα, να ενημερώνονται λίγο, γιατί εμείς με το που θα πάμε το πρωί θα ξεκινήσουμε το Σάββατο, θα κάνουμε τις επαφές μας με τους ανθρώπους, να εξασφαλίσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και ό,τι καλύτερο για τον κόσμο που θα να τον εξυπηρετούμε. Θα είμαστε εκεί από νωρίς, την προηγούμενη μέρα. Έτσι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν όλα καλά, τονίσω. Δεν είναι νησί και πάμε βόλτα εμείς. Έτσι, μπορεί να μην τη δούμε και τη θάλασσα, με την έννοια ότι δεν καταλάβουμε ότι πήγαμε εκεί. Πάμε για δουλειά, πάμε για να κάνουμε... το διπλό. Σωστά. Πάμε να βοηθήσουμε ο κόσμος να μπει όλος εκεί που θα έρθει. Το πώς θα γίνει αυτό θα το δούμε. Αυτό που δεν θυμάμαι, αν και είχαμε βρεθεί πριν κάποια χρόνια πάλι για παιχνίδι στην ίδια δυστυχώς κατηγορία, είναι, θυμάμαι πολύ καλά, Μάκη, ότι έχει το γήπεδο ταρτάν, έχει στίβο δηλαδή γύρω γύρω, αλλά δεν θυμάμαι αν έχει πέταλο. Νομίζω έχει μια κεντρική μεγάλη. Δεν το θυμάμαι καλά. Ότι είναι
Ένα κομμάτι. Ναι. Ένα κομμάτι. Ναι. Και είναι χωρισμένο καμιά 200-300-400 άτομα που τσουβαλιάζονται οι φιλοξενούμενοι εκεί σε μια γωνία του κομματιού. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Δεν θέλει πάντως να πάει ο κόσμος. Όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει, σε δημοκρατική χώρα είμαστε, έτσι. Αλίμονο. Εντάξει, τώρα δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι και υπερβολικός ο κόσμος και να... Πιστεύω 600-800 άτομα έχουν δείξει Ηρακλειδής, επειδή είναι και μεγάλη απόσταση, δεν είναι δίπλα, έτσι, δεν είναι κυλικής να είναι πάει. Είναι πάνω από 4 ώρες και ναι, επιστροφή. Εντάξει, είναι και τα έξοδα, είναι όλα. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πάει κόσμος, τα ακούσματά μας είναι αυτά και εμείς θα φροντίσουμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο, όσο μπορούμε και όσο περνάει από το χέρι μας. Και καλό είναι όσοι μπορούν, επειδή είναι και Κυριακή και... Οι περισσότεροι προφανώς δεν δουλεύουν Κυριακή, να ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί. Έτσι, μην το αφήσουν τελευταία στιγμή και πάνε 4-4.30 η Λευκάδα και ψάχνονται. Είναι καλό όσοι πάνε νωρίς, ας πάρουν και κάποια εισιτήρια για τους εαυτούς τους και για τους φίλους τους και να ψαχτούν νωρίς, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα σημεία που θα κάνουν προπόληση. Να μπορέσουμε να ξεπεριτηθούμε. Μην τα αφήσουν όλοι τελευταία στιγμή. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως το κλίμα και οι σχέσεις που έχετε με τους ανθρώπους εκεί της Λευκάδας είναι μια χαρά, έτσι. Με όλους μιλάμε. Μετά το παιχνίδι θα πούμε αν είναι μια χαρά. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Προς το παρόν είναι όλα μια χαρά. Είναι φιλόξενοι. Το ίδιο θα δουν και εδώ να τους φιλοξενήσουμε κι εμείς. Mm-hmm. Αλλά καλό είναι αφού γίνει ολοκληρωμένη η φιλοξενία και δεν δημιουργηθεί κάτι. Να το πούμε μετά το παιχνίδι. Σωστά, εδώ θα είμαστε να το καταγράψουμε. Ναι, αλλά φαίνονται ότι είναι φιλόξενοι και θα θέλουν να μας εξυπηρετήσουν. Το λέω αυτό, Μάκη, κυρίως γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιες άλλες ομάδες, μία συγκεκριμένη στον όμιλο των Μπαράζ του Ηρακλή, που δεν έχει την ίδια διάθεση να συνομιλήσει, να. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Ευτυχώς την έχουμε στο δεύτερο γκρουπ, αυτή η πρόταση που παίξουμε εδώ. Η πρώτη-τελευταία αγωνιστική είναι αυτή, ναι. Και εκεί θα τα πούμε και εκεί μετά, άλλη στιγμή. θα έρθει η ώρα. Παρότι στη Θεσσαλία είναι λίγο και οι αστυνομικοί δεν δίνουν άδεια και για τη μεμονωμένη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί τώρα δεν μιλάμε για μια ομάδα που έχει ιστορία Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου. Μιλάμε για ένα δημιούργημα του Μπέου το καινούριο. Πριν το μήνες, οποίο ναι. Μαζεύει 30 συγγενείς και έχει ένα γήπεδο 2.000 θέσεων. Κάτι και εκεί θα γίνει. Άστο, εκείνο είναι μετά. Αργεί εκείνο. Αργεί. Αργεί, δεν αργεί πολύ, αργεί κάνα 2 εβδομάδες, 3. Ναι, 4. Τόσο. Ένα μήνα ξέρω. Είναι ναι. Προτελευταία αγωνιστική. Είναι, προτελευταία ναι. Αγωνιστική. Είναι σημαντικό να πάρει ο Ηρακλής τα 2 παιχνίδια που έρχονται. Λευκάδα και αυτό και μετά όλα θα γίνουν όμορφα. Να ανεβεί η ομάδα μας για να δημιουργήσουμε σιγά σιγά μια άλλη ομάδα του χρόνου, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ειδικά την Κυριακή, επειδή και ο Βόλος θα υποδεχθεί το Παραλίμνη και η λογική λέει, η λογική έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε, ότι θα κερδίσει βάσει λογικής, βάσει των όσων έχουν δείξει οι ομάδες, είναι σπουδαίο ο Ηρακλής να φύγει από εκεί με το τρίποδο και μετά ας έρθει ο Βόλος εδώ. Ο Ηρακλής παίζει εκτός έδρας, να ξεκινήσει με τους 3 βαθμούς. Έτσι. Μετά δεν χάνεται η άνοδος. Η αρχή είναι το εμείς του παντός. Δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε για να επιτευχθεί ο στόχος. Είναι σημαντικό το να κερδίσεις στο πρώτο παιχνίδι. Εννοείται. Αυτό το καταλαβαίνουν νομίζω. Και στέλνεις, Μάκη, το μήνυμα ξεκάθαρα από την αρχή. Ότι εμείς ναι, ψάξτε για το δεύτερο. Πάμε να κερδίσουμε. Έτσι. Ναι. Έτσι. Έτσι. Αυτό. Άμα θα γίνει αυτό, έχω την αίσθηση του Βόλου, επειδή είναι στο γήπεδό μας, θα είναι με νίκη στη Λευκάδα. Θα είναι οι πιθανότητες πιο καλές. Mm-hmm. Τώρα μιλάμε και για ομάδες που δεν τις έχουμε δει. Δεν αυτό είναι το κακό, ναι. Αυτά είναι τεχνικά, δεν ξέρουν άλλοι, τις έχουν δει σε βίντεο. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε ο έκτος παίκτης να είναι παντού. Αυτό είναι το κομμάτι του κόσμου. Και θα είναι δεδομένο. Ναι. Και θα είναι. Πες μου κάτι, επειδή είσαι... Πάντα ο λαός του Ηρακλή είναι παντού. Εννοείται αυτό. Επειδή είσαι κοντά και στο μπάσκετ.
Και σε είδαμε. Στο Ιβανόφι μας πετυχαίνεις. Ναι, το φαντάζομαι. Και σε είδαμε και. Σε είδαμε... Ο πατέρας του Κώστα του Τόση. Το ξέρω, το ξέρω, το ανέφερα χθες. Και όλη η ομάδα στην κυρία σήμερα. Τα συλληπιτήριά μας να μεταφέρουμε. Δυστυχώς. Απότομα. Ήτανε μικρός. Ναι. Τώρα μιας και το αναφέρεις. Από ό,τι ξέρω δεν ήταν μεγάλος. Mm-hmm. Ήταν απότομα, ήταν σοκ για την οικογένεια, δυστυχώς. Καλή δύναμη στον Κωστή να το... Ναι, και είναι όλοι στεναχωρημένοι από αυτό. Είμαστε όλοι στεναχωρημένοι. Θέλω να μου πεις, αν και όταν μιλάς στον αέρα συνήθως για ποδόσφαιρο σε βγάζουν, αλλά εγώ θέλω να σε εκμεταλλευτώ να πούμε και λίγο για μπάσκετ, γιατί είσαι κοντά στην ομάδα. Είμαι μπασκετικός όμως, άρρωστος. Γι' αυτό θέλω να σε εκμεταλλευτώ. Ναι. Και επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, ήσουν κοντά και στη Λευκάδα, ήσουν και στο Χολαργό, εκεί που... έμεινες και στο Περιστέρι αρκετές μέρες, βεβαίως. Έχουμε φτάσει τώρα σε μια πολύ περίεργη κατάσταση, Μάκη, γιατί ενώ έχουμε το 2-0 με το Χολαργό, καλούμαστε αυτό το 2-0 της Πάτρας. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Πληρώνουμε δηλαδή τις δύο ήττες με την Πάτρα. Κατορθώσαμε να είμαστε πολύ δύσκολα, να μην πιστεύει κανείς. Θεωρώ ότι εφόσον πήρε η ομάδα και έπαιξε αρκετά καλό μπάσκετ στη Λευκάδα και το Χολαργό. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει για την άνοδο μια ομάδα που λέγεται Απόλλων Πατρών. Αυτή την ομάδα την κερδίσουμε πρώτα στο γήπεδό μας. Θα πάμε να παίξουμε ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Αυτό είναι όλη η άνοδος. Ναι. Εάν κερδίσεις από εκεί, στο τρίτο παιχνίδι θα είναι γεμάτο το Ιβανόφι, θα έχει απ' έξω μέχρι την Ευαγγελίστρια κόσμο. Θα το πάρεις. Μετά, αφού πάρεις την Πάτρα, έχεις το Χολαργό, με 2-0 ξεκινάς. Και το πρώτο, πρώτο μάτς θα είναι εκεί. Δηλαδή θα κάνεις τρία παιχνίδια, θα χάσεις και τα τρία. Δεν γίνεται. Έχεις ανέβει. Το δύσκολο είναι το 3-3 με την Πάτρα. Το 3-3, το 2-2, μετά το τρίτο μάτς το παίρνει ο κόσμος. Το τρίτο το ξεχνάμε, ναι. Οι παίκτες θα βάλουν τις στολές και θα τραγουδάει ο κόσμος. Και τελείωσε. Και θα το πάρει, εντάξει, από Ιβανόφιο, να είναι τσαμπιά μέσα, δεν μπορεί να παίξει καμιά ομάδα, θα το πάρει. Αλλά το πρώτο είναι δύσκολο και το δεύτερο. Αυτά. Έχουμε καλό ρόστερ, δεν φάνηκε μέχρι στιγμής, έκανε 6 ήττες η ομάδα. Με το Περιστέρι 7 νομίζω. 7 ήττες. Δηλαδή είναι ντροπή με αυτό το ρόστερ. Και κατορθώσαμε. Κυρίως αυτές από την Πάτρα πόνεσαν. Οι άλλες, εντάξει. Πέρυσι είχαμε το πλεονέκτημα έδρας και δεν ανεβήκαμε, έτσι. Ναι, γιατί ήταν τελευταίο το Κερατσίνι και ανέβηκε αυτό. Θυμάσαι. Ήταν ο Φάρος. Ναι. Ξέρουμε, ναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε ιστορίες. Χάσαμε για ένα πόντο την άνοδο την απευθείας. Στην ισοβαθμία με τον Πανιόνιο. Και αναγκαστήκαμε να παίξουμε play-off. Και δεν αναβήκαμε. Χάσαμε εδώ ένα παιχνίδι με το Φάρο, χάσαμε και το τελευταίο. Το έχω ως εικόνα στο μυαλό μου να τρέχεις για μέτρα τάξης στο Απόλλων Πάτρας Ηρακλής. Στο Απόλλων Πάτρας Ηρακλής, εκεί νομίζω θα βοηθήσει και ο κόσμος, αφού πάρουμε το πρώτο παιχνίδι. Εννοείται αυτό. Θα βοηθήσουν από όλες τις πλευρές της Ελλάδος και εκεί νομίζω θα είναι πολύ δυναμικό το παρόν του κόσμου, φαντάζομαι. Τα παιδιά στην Αθήνα ήταν κοντά, έτσι, στα παιχνίδια που δώσατε κάτω. Δεν έχουν όρεξη. Το εγχιλιοστό. Ήταν στο ψυχικό καμιά 30 άτομα. Εκείνοι έχουν σύνδεσμο με 300-400 άτομα. Εγώ πιστεύω στην ΑΕθνική, εφόσον υπάρχουν και κάποιες ομάδες που δεν έχουν κόσμο, θα τα κάνουμε έδρες εκεί στην Αθήνα, με ένα πούλμα να κατεβαίνει από εδώ. Αλλά πρέπει να γίνει δουλειά εδώ. Δεν είναι έτσι να λέμε λόγια μόνο. Για να πετύχεις πρέπει να χτίζεις γερά θεμέλια και να έχει διάρκεια. Έχει δουλειά, ο κόσμος του Ηρακλή το αγαπάει το μπάσκετ, αλλά και από την πολλή αγάπη καμιά φορά τιμωρούμε και το γήπεδο. Ναι. Παίζουμε και πολλά παιχνίδια χωρίς κόσμο. Θα μου πεις τώρα στην Α2 θες και κόσμο να κερδίσεις. Εδώ δεν στοιχίζει τόσο, αλλά όταν θα ανεβείς στην Α1 εκεί θα στοιχίζει. Καλά, εντάξει, με τέτοιες διαιτησίες που είδαμε φέτος πάλι το θες στον κόσμο. Δηλαδή έζησες αυτό που έγινε στο Χολαργό, που εγώ είμαι από τους πιο ήρεμους ανθρώπους και εκνευρίστηκα, ήθελα να μπω μες στην τηλεόραση. Φαντάσου εσύ που ήσουν εκεί, που κέρδισε η ομάδα στο τέλος, έτσι.
Αλλά ναι, υπάρχουν ναι, τέτοια παιχνίδια που πραγματικά σε εξοργίζουν. Τώρα το θυμήθηκα τώρα επί της ευκαιρίας για τη διαιτησία φέτος. Μην ξεχνάμε ότι τη Λευκάδα μας κέρδισε εδώ άνετα. Ναι. Πήγαμε, την νικήσαμε εκεί και εγώ νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έπρεπε να το πάρουμε και νωρίτερα, όχι στο τέλος. Και όλα τα λεφτά είναι να βοηθήσει ο Ντάριος, ο ξένος μας. Ο Ουάσιγκτον, ναι. Τώρα ο Ουάσιγκτον έχει χάσει κιλά. Αν ανέβει αυτός, θα ανεβάσει και τους άλλους. Και όλοι οι άλλοι νομίζω αυτή την περίοδο είναι πολύ ανεβασμένοι. Εγώ τους βλέπω εδώ. Ειδικά ο Κακαρούδης έχει ανέβει, τώρα τελευταία. Ποιος? Ο Κακαρούδης νομίζω έχει ανέβει τώρα τελευταία. Μιας και μιλάμε καθαρά. Έχει ανέβει πολύ. Ο Χαριτόπουλος από πριν. Από πριν ο Χαριτόπουλος, ναι. Ο Χαριτόπουλος είναι όλα τα λεφτά και ψυχώνει. Έγινε πολύ ωραίος. Αλλά όλα τα παιδιά είναι φανατισμένοι. Ο Αγγελακόπουλος, τα κρίσιμα. Έχουμε πολλούς παίχτες που μπορούν όταν καίει η μπάλα να σου βάλουν το καλάθι. Και όταν τώρα είναι κρίσιμα όλα τα παιχνίδια και φτάνει πόντο-πόντο στο τέλος, μπορεί να είμαστε εμείς οι τυχεροί που θα γελάσουμε. Μακάρι. Όλοι στον Ηρακλή θέλουν να νικήσουν στις κατηγορίες μικρές που παίζουμε. Και όλοι με εμάς γίνονται 7 ψυχοί. Εννοείται. Να βλέπω τώρα εδώ ένα site από τη Λευκάδα και αφίσες βγάλανε και πώς το λένε. Εντάξει, παιδιά, αυτό να και μεγάφωνα πήρανε. Λογικό είναι, λογικό είναι. Λογικό. Ο Ηρακλής πάει στο νησί. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Έτσι είναι. Μεγάλη ομάδα της κατηγορίας. Έτσι. Λοιπόν, ραντεβού την Κυριακή, εσύ από το Σάββατο βέβαια θα είσαι εκεί. Θα είμαστε εκεί από, γιατί είναι δύσκολο το παιχνίδι, να πάμε νωρίτερα, μια που δεν πήγαμε και στα μέτρα, να πάμε να τους ξαναδούμε, να τα ξαναελοποιήσουμε και να τα σιγουρέψουμε, γιατί θα έρθει κόσμος αρκετός και πρέπει να εξυπηρετηθούν όλοι. Και η συμβουλή, Μάκη, είναι όσο πιο νωρίς γίνεται στον κόσμο, έτσι. Ναι, ο κόσμος, εντάξει, όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Να περνάει και από το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο θα είναι στην είσοδο του νησί, που θα μπαίνει στο νησί. Mm-hmm. Λέγεται Λευκάς. Και εκεί ας κάνουν καμιά στάση να ρωτάνε. Ωραία. Καλά που μας το λες, γιατί ακούει πολλοί κόσμος και νομίζω όλοι θα κάνουν στάση τώρα που το αναφέρεις. Όλοι θα περάσουν για ένα γεια. Από το Σάββατο θα έχει πολλούς εκεί. Ναι, ξέρω. Ναι, το έχω μάθει. Το έχω μάθει. Ναι, το έχω μάθει. Ναι. Ωραία. Καλό ταξίδι. Καλή μας επιτυχία, Γιώργο. Με το διπλό. Με το διπλό. Με τα διπλά, με τα μονά. Με όλα, ναι. Να πάει εκεί που θέλουμε και που τον μάθαμε. Να φύγει από αυτά που βλέπουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εχθές ο καπετάνιος είπε κάτι που πλέον και εσύ και όλοι τον γνωρίζει ο κόσμος του Ηρακλή. Αυτός ο άνθρωπος που κρατάει εκεί πολύ ψηλά το λάβαρο. Είπε κάτι ότι είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που θα έρθει ο Ηρακλής στο σπίτι μου. Αλλά θέλω να είναι η τελευταία φορά που θα έρθει. Λέμε τη μαμά μας 100 χρονών είναι, με ποιον κερδίσατε και λέμε τις ομάδες και γελάει, δεν με τέτοιους παίζετε. Ναι. Δηλαδή ναι. Είναι άστατο. Α, μην πας μακριά. Προχθές πόσο γούσταρε ο κόσμος που είδε ένα τελικό μετά από καιρό στο βόλεϊ. Έτσι. Δεν, θέλουμε, το διψασμένοι μας όλοι. Όλοι, γι' αυτό. Καλά, λες τελικό του βόλεϊ τώρα με τρέλανες. Δηλαδή εμείς σε 10 ώρες καναπέξαμε τελικό. Καλά, αυτό δεν υπάρχει. Τα παιδιά πήγαν 2,5-3 ώρα ξεκουραστούν. Επειδή ήμουνα κοντά, μία η ώρα το βράδυ και τρώγανε. Και ο καλύτερος παίχτης. Μία η ώρα, Μάκη, τρώγανε το βράδυ. Ναι. Είναι δυνατόν να... Και βάλαν 5 ώρα τελικό. Να τα παιχνίδια, να το βάζουν το τελικό τόσο κοντά. Βάλε μια μέρα έτσι να ξεκουραστούν οι αθλητές. Δηλαδή είναι χαζή στο μπάσκετ που βάζουν Παρασκευή Κυριακή το Final Four. Δεν είναι χαζή. Είναι αστεία πράγματα αυτά που γίνονται εδώ. Εντάξει. Άλλη τύχη θα είχε ο Ηρακλής στο τελικό. Και εγώ το πιστεύω. Και αν δεν έφευγε ο Αρμενάκης θα είχε άλλη τύχη. Ναι, με όλα τα δεδομένα. Φυσικά. Οι αθλητές του Ηρακλή, τώρα μου δίνεις ευκαιρία να το πω, οι περισσότεροι κοιμήθηκαν μετά τις 3-4 το βράδυ. Μα εγώ στο είπα, χωρίς να ξέρω από... Στο ίδιο ξενοδοχείο ήμασταν όλοι στη Ρόδο, γι' αυτό το λέω. Πώς θα κοιμηθεί ένας οργανισμός όταν φεύγεις 12,5 ώρα από το γήπεδο, όταν τρως μία η ώρα, δεν πας για ύπνο, δεν γίνεται. Έτσι. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Λοιπόν, τα λέμε στη Λευκάδα. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Έγινε. Με νίκες. Καλή συνέχεια, με νίκες. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Γεια σου, αδερφέ. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Μάκη Σαλή. Ωραία κουβέντα κάναμε. Τα πιάσαμε όλα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλεϊ. Οι συμβουλές είναι συγκεκριμένες από τον Μάκη. Τις ακούσατε νωρίς, παλικάρια μου. Από νωρίς. Εντάξει τώρα, αν υπάρχει σοβαρός λόγος να πάτε πιο αργά, οκ. Okay, αλλά Κυριακή είναι. Ξυπνήστε λίγο πιο νωρίς, πιείτε το καφεδάκι σας.
Είναι 4 και κάτι ώρες. Μπορεί και καμιά στάση, διόδια, το ένα το άλλο. Περάστε και μια βόλτα από το Λευκά στο ξενοδοχείο που θα είναι η ομάδα εκεί για απαραίτητες πληροφορίες, για απαραίτητες οδηγίες, για εισιτήρια ίσως. Και με το καλό στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα μετά την κουβέντα που είχαμε με τον Μάκη Σαλή. Και θα επιστρέψουμε. Έχουμε και άλλο τηλεφωνικό ραντεβού. Όχι για το ποδόσφαιρο. Αλλά έχουμε και κάτι ακόμα. Η συνέχεια του... Η συνέχεια από το δωράκι. Πήγα να πω του δωρακίου. Θα κάνει παρέμβαση ο Χαρίλαος από το πω αυτό. Τέλος πάντων, το είπα ήδη. Η συνέχεια από το δωράκι που δώσαμε χθες στα 3 μήνυ διάρκεια θα έχει σε λίγο. Μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην ώρα για μπλε. Πάμε. Αυτό το ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μην τα πω πάλι γιατί θα με μεγαλώσω, την ώρα για μπλε τη γουστάρατε και για τις μουσικές που παίζει, πραγματικά με εντυπωσιάζει. Έχεις τάρα. Έχουμε μια ποιότητα ρε φίλε. Έχουμε μια ποιότητα. Ξέρω κόσμο που 7 με 8 θα βάλει για να ακούσει και την πενιά του. Πέρα από το ότι θα ακούσει για τον Ηράκλη, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά ξέρω ότι θα έχει και μια πενιά από κάτω. Παραμένει κοντά μας ο Καρφόπουλος με τα βερνίκια του, τα χρώματά του και τα ιταλικά του διακοσμητικά. Καρολίδη Δημητρίου 24, Σταυρούπολη, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126, το Λογκαίνο και ο κατάστημα. Να πιούμε και ένα εσπρέσο βέντο προσφορά από το χορηγό μας το καφεμάγαζο. Μπείτε στο καφεμάγαζο.gr για τις απαραίτητες πληροφορίες. Ακούσαμε Μάκη Σαλή νωρίτερα, κυρίως για το ποδόσφαιρο, οδηγίες προς τον κόσμο, συμβουλές και τα δεδομένα για το μάτς της Κυριακής στη Λευκάδα με τον Τηλικράτη. Είπαμε και για μπάσκετ, είπαμε και για βόλεϊ. Τις απόψεις του τις κατέθεσε εδώ στην εκπομπή μας ο Μάκης Σαλής. Για το μπάσκετ να πούμε ότι το μάτς θα γίνει στο κλειστό της Νεάπολης με τη Λάρισα το Σάββατο στις 5, την Κυριακή στις 5. Οι δρόμοι οδηγούν στη Λευκάδα. Θα δώσω σε λίγο μια καλησπέρα στον αέρα, θα καταλάβετε. Και με το που θα δώσω ή μάλλον πριν δώσω την καλησπέρα, θα πω το εξής. 2310, 287 και 38, οι δύο πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο, οι δύο πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο Χρήστο μου στο 2310, 287 και 38, θα κερδίσουν μίνι διαρκείας του ποδοσφαιρικού Ηρακλή για τα τρία μάτς με Βόλο την Τετάρτη 2 Μαΐου, με τη Λυκράτη Λευκάδας και με Απόλλωνα Παραλιμνίου. 23-10, 2-87 και 3-8, ορμάτε, δύο μίνι διαρκείας σας περιμένουν, τρία δώσαμε χθες, προσφορά ενός οπαδού του Ηρακλή από πόλη εκτός Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που έδωσε τα 100 ωραία του ευρώ. Εγώ τα παρέλαβα πριν από λίγο από το Κατσάνιο, τα έχω στην κατοχή μου. Θα συνεννοηθούμε για το πώς θα τα πάρετε. Αρχής γινωμένης για να δείτε το μάτς με τον Βόλο 2 Μαΐου στο Καφταντζόγλου. Παναλαμβάνω, δύο πρώτοι, 23-10, 2-87 και 3-8, ένα λεπτό νομίζω θα σας αρκεί για να πάρετε τηλέφωνο, να δώσετε τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο για να συνεννοηθούμε και να τα παραλάβετε. Τον έχουμε! Αυτόν τον Φέρελ Πινέο, τον έχουμε στον αέρα. Γεια σας! Γεια σου Γιώργο. Ανέβασα ένα quiz τώρα στην εκπομπή και έλεγα ποιος είναι ο Φέρελ Πινέος που έχω στον αέρα. Πιστεύεις ότι θα το έβρισκε ο κόσμος? Χωρίς να πω τίποτα. Χωρίς να πω τίποτα. Ούτε αν είναι παίχτης, αν είναι προπονητής, αν είναι πρόεδρος, αν ποιο άθλημα είναι. Μόνο με αυτό θα το βρίσκανε λες ε? Μας μάθανε πλέον. Οι ατάκες είναι γνωστές. Α ναι, μας πήρανε χαμπάρι. Μας πήρανε χαμπάρι. Λάμπη Παπαλιούτα, τι κάνεις? Καλά, ωραία. Ξεκουράστηκες, πέρασαν και λίγες μέρες από την Κυριακή. Πέρασαν λίγες μέρες, ναι, τώρα είναι ευκαιρία για ξεκούραση, για αποθεραπείες ή τραυματίες, να ηρεμήσουμε. Ειδικά ένας που έχει κάνα 2-3-4 τραυματισμούς μαζεμένους. Εντάξει, ο Τόλης Παρμενάκης ταλαιπωρήθηκε, έκανε μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Δυστυχώς μας κόστησε, πιστεύω, αρκετά η απουσία του. Ναι. Από ότι είδαμε όλοι ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και στον ημιτελικό και εγώ πιστεύω θα ήταν άλλο παιχνίδι τελείως. Και εγώ πιστεύω αυτό που σου είπα πριν τον τελικό ότι θα ήταν, αν ήταν ο Αρμενάκης μέσα. Σίγουρα γιατί... Θυμάσαι τι σου είπα πριν τον ημιτελικό, πριν τον τελικό. Εσύ ήσουν πολύ σίγουρος φυσικά, πιο αισιόδοξος από όλους και έπεσες μέσα και στα δύο τα παιχνίδια. Μπορώ να πω,
διευθυντής που ήμασταν μέσα και δεν περιμέναμε να πάει έτσι ακριβώς. Εντάξει, ζωρίστηκα λίγο έτσι. Με δύο tie break έγινε αυτό. Με δύο tie break έγινε. Δεν έχει σημασία, το αποτέλεσμα τελικό μετράει. Σωστά. Γιατί δεν μιλήσαμε για σκορ. Δεν είπαμε για. Σωστά. Το ζευγάρι, το ζευγάρι. Είπαμε για πρόκριση. Εσύ έπεσες μέσα. Και θα έπεφτα μέσα και στο τελικό. Θα έπεφτα μέσα και στο τελικό, αλλά. Αλλά υπήρξε αυτή η ατυχία στο Εντάξει, δεν θέλουμε να λέμε λόγια με το αν και τα λοιπά, γιατί δεν μπορούμε να πάμε το χρόνο πίσω, ούτε είμαστε μάντες για να μπορούμε να δούμε τι μπορούσε να γίνει, αλλά σίγουρα θα ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί με τον Ντόλι μέσα. Είναι άλλο παιχνίδι τελείως. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ένας παίχτης, απλά σου δίνει και κάποιες λύσεις ακόμη από τον πάγκο. Τώρα δεν έχουμε εμείς πάρα πολλές λύσεις. Μπήκανε τα παιδιά μέσα να βοηθήσουν, κάναν την προσπάθειά τους και αυτοί, αλλά κάποια στιγμή η ομάδα ξεμένει από λύσεις. Σωστά. Και δεν είναι μόνο ότι ο Τόλης θα έπαιρνε 30 πόντους και θα ήταν το επιθετικό όπλο της ομάδος. Είναι και το μπλοκ. Είναι από τους πιο ψηλούς αθλητές. Δεν ήταν το ίδιο. Μπορεί να βοηθήσει και στο σέρβις και στο μπλοκ. Και στο σέρβις, αυτό θα έλεγα, ναι. Σημεία του παιχνιδιού. Πολλά, και πραγματικά ήταν σε καλή αποκατάσταση. Είναι κρίμα γιατί θα είχαμε ακόμα, θα είμαστε λίγο πιο ανταγωνιστικοί, θα είχαμε και μια πιο ωραία εικόνα και δεν ξέρουμε ποτέ και τι θα γινόταν με την παρουσία του Τόλι μέσα. Πάντως σας είδα, Λάμπη, μιας και το αναφέρεις, ότι στο ξεκίνημα του πρώτου σετ, επαναλαμβάνουμε τώρα, είναι όλα υποθετικά αυτά που λέμε, αλλά δεν πειράζει, δεν αλλάζει. Στο ξεκίνημα όμως του πρώτου σετ, επειδή οι απ' έξω, ξέρεις, φοβόμασταν, ήμασταν λίγο μαγκωμένοι να δούμε, πόσο αντέχετε. Γιατί σας έζησα από κοντά, μία η ώρα τρώγατε, δεν ξέρω, τρεις, τέσσερις, πέντε τι ώρα σας έπιασε ο ύπνος το βράδυ. Δεν είναι εύκολο πράγμα, έτσι, για το κορμί σας να σίγουρα, δεν ήταν κανένας φρέσκος, η αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι κανένας φρέσκος. Αλλά στο ξεκίνημα του αγώνα, όταν το 7-3 έγινε 7-8, εγώ είδα ότι μια χαρά την παλεύετε, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα. Δηλαδή φαινόταν ότι έχετε ακόμα πράγματα να δώσετε μέσα στο γήπεδο, χωρίς επαναλαμβάνω να ξέρουμε τι θα γινόταν στην πορεία. Σίγουρα κανένας σας δεις δεν μπαίνει μέσα για να χάσει, ειδικά σε ένα τελικό ή να σκεφτεί ότι είναι κουρασμένος, ότι πονάει. Θα δώσει το 100% και ότι βγει, γιατί ξέραμε κιόλας ότι είναι το τελευταίο μάτς, είναι η τελευταία παράσταση και μπορεί κάτι να αλλάξει, γιατί παρόλο που δεν είμαστε το φαβορί, ξέραμε ότι έχουμε και εμείς τις δικές μας πιθανότητες. Πολλές λίγες έχουμε τις πιθανότητες μας. Mm-hmm. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τελείως καλά. Και αυτή ήταν κουρασμένος. Όλοι ήταν, ναι, και δύο ομάδες, λίγο παραπάνω εμείς. Εντάξει, αλλά σίγουρα θα κάναμε την προσπάθειά μας. Γι' αυτό μπήκαμε δυνατά από την αρχή και είχαμε καλή παρουσία από το πρώτο σετ. Στη συνέχεια νομίζω από τη στιγμή που χάθηκε το σετ και είδαν ότι εντάξει χωρίς το διαγώνιο είναι δύσκολο να και ότι δεν θα επιστρέψει ο Τόλης. Παίξαν και πιο ελεύθερα αυτοί μετά. Κάπου και σε εμάς ίσως άρχισαν να μας αφήνουν δυνάμεις. Ξέραμε και εμάς ότι είναι δύσκολο γιατί δεν είχαμε τις λύσεις που θέλαμε. Οπότε νομίζω μετά έγινε το παιχνίδι πολύ πιο εύκολο για τον ΠΑΟΚ. Αλλά όπως είπες αυτό το πράγμα, μπήκαμε για να παλέψουμε, ξεχνώντας την κούραση και το ότι δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ. Θα κάνω την ερώτηση που έκανα στο Γιάννη Ορφανό και στον Απόστολο Αρμενάκη εδώ στην εκπομπή πριν λίγες μέρες. Αλλά θα την αλλάξω λίγο. Ναι. Ή μάλλον, όχι, θα την κάνω ίδια, δεν θα την αλλάξω. Είναι καλοκαίρι. Ξεκινάει η προετοιμασία τέλη Αυγούστου. Σεπτέμβριο, πότε ξεκινήσατε. Και έρχομαι εγώ στο Κατσάνο και σου λέω: Λάμπη, φέτος ο Ηρακλής θα τερματίσει πέμπτος και θα παίξει τελικό κυπέλλου. Το παίρνεις? Εγώ θα το έπαιρνα. Ξέρω τα παιδιά. Πάμε Χριστούγεννα. Ναι. Πάμε Χριστούγεννα. Είστε στο δρόμο της επιστροφής στο Πούλμαν μετά το εθνικό Ηρακλής 3-1. Και είναι η ομάδα με το 1,5 πόδι στο να διαλυθεί. Η ίδια ερώτηση. Το παίρνεις? Εννοείται. Ο μόνος που είπε όχι ήταν ο Αρμενάκης, γιατί ήθελε και το κύπελο, ήθελε και τα ημιτελικά. Φυσικά και εσύ, έτσι, δεν το συζητάμε. Απλά... Σίγουρα, απλά όταν, άμα δεις... Βάσει των προβλημάτων που υπήρχαν, εκεί πάει η ερώτηση. Ναι. Ναι, εγώ αυτό λέω, γιατί τώρα μπορούμε να πούμε πολύ μεγάλα λόγια και στο τέλος ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά ειλικρινά, αν αναλογιστούμε πού ήταν η ομάδα τα τελευταία χρόνια και με τι προβλήματα ξεκινήσαμε, ποιος δεν το έπαιρνε. Εγώ, ας πούμε, από την αρχή όταν φτιάχτηκε αυτή η ομάδα, έλεγα εξάδα αν μπορέσουμε, είναι ένα βήμα παραπάνω από ό,τι πέρσι. Ναι. Εξάδα. Φυσικά, δεν πας για εξάδα και μένεις εκεί. Άμα σου έρθει κάτι καλύτερο, θα το αρπάξεις, όπως και κάναμε. Κανείς δεν περίμενε να παίξουμε τελικό οπωσδήποτε, γιατί πρέπει και λίγο και η κλήρωση να σε ευνοήσει.
αλλά και δεν ξέρεις πώς θα κινήσει όλη η χρονιά. Εγώ από την αρχή είπα, βλέπουμε ότι πρόπερση η ομάδα ήταν δέκατη. Πέρσι ήταν 8η, φέτος πήγαμε 5η. Και κάποια στιγμή είχαμε αγγίξει και την τρίτη θέση. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι εν μέρη, αλλά φυσικά οι διαθετές είναι και άπλιστοι και σίγουρα θέλουν όλο και κάτι παραπάνω. Πόσο απέχουν τα δύο, ποια είναι τα δύο? Το ένα είναι κοντά στη διάλυση τα Χριστούγεννα και το δεύτερο είναι τετράδα στην κανονική διάρκεια και τελικός κυπέλου. Πόσο απέχουν αυτά τα δύο και πώς φτάσαμε από το ένα στο άλλο? Πραγματικά, εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ή καμιά φορά κάποιες ομάδες παλεύουν για να αποφύγουν τα play-out και τελικά μπαίνουν και τετράδα, που λέει ο λόγος. Ναι. Σήμερα ήταν λίγο, φέτος ήταν λίγο ιδιόρυθμο το πρωτάθλημα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχασε βαθμούς, ήταν αίτητος. Έχασε βαθμούς. Δεν έκανε νίκη. Δεν έκανε ήττα, συγγνώμη. Και δεν κέρδισε ούτε η Πάτρα. Και κάπως μαζεύτηκαν όλες οι ομάδες μαζί. Ήταν λίγο περίεργη η βαθμολογική συγκομιδή των ομάδων και ήταν όλες οι ομάδες πολύ κοντά. Δηλαδή δεν απήχε, για να σου απαντήσω στην ερώτηση αυτή, δεν απήχαν πολλοί ομάδες. Δηλαδή μπορεί μια-δυο νίκες να σε πετούσαν στην κορυφή, να σε πηγαίνουν στην κορυφή ή να σε ρίχνουν κάτω, πολύ χαμηλά. Ήταν πολύ ανταγωνιστικό δηλαδή το πρωτάθλημα και είχε και πολλά περίεργα και γεμάτα παιχνιδιά. Πολλά 3-2, πολλές ανατροπές. Σωστά, σωστά. Πέρα από το αγωνιστικό, για τον Ηρακλή όλο αυτό δεν ήταν μόνο αγωνιστικό. Δεν περάσατε εύκολα πράγματα, ειδικά εκείνη την περίοδο των Χριστουγέννων, με το που ήρθε η βοήθεια από την Αμερική και γενικότερα η βοήθεια που υπήρξε. Αρχίσατε και πέρατε τα πάνω σας, κάνατε μεγάλες νίκες, κάνατε μεγάλα παιχνίδια. Πόσο δύσκολο, Λάμπη, ήταν το να μην νιώθεις σιγουριά? Και θέλω, να το συνδυάσω με το πόσο δύσκολο θα είναι και το του χρόνου το να είσαι εβδομάδα με εβδομάδα να έχουμε ταξίδι, να έχουμε πληρωμές, να έχουμε το ένα, να έχουμε το άλλο και άντε πάμε και άντε ξανά. Το έχεις περάσει από πάρα πολύ κοντά αυτό και το ξέρεις καλύτερα από όλους μας. Καταρχήν να σου πω ότι τόσα χρόνια που είμαι επαγγελματίας δεν έχει υπάρξει χρονιά εύκολη. Να πω ότι αυτή η χρονιά πέρασε και ήταν εύκολη. Μεγάνιασμα ήταν όλα, μεγάνιασμα. Όχι, δεν αναφέρομαι μόνο στο οικονομικό. Είτε στα παιχνίδια, είτε στο αγωνιστικό, είτε συνδυαστικά, είτε και τα δύο. Δεν υπάρχει χρονιά εύκολη. Να πω ότι πέρασε αυτή η χρονιά και ήταν αυτή η ήρεμη χρονιά. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Με μεταπτώσεις στην απόδοση, με κάποια αρνητικά αποτελέσματα, με προβλήματα στο οικονομικό, με κάποιους τραυματισμούς. Εμείς θα δούμε τη χρονιά τη φετινή. Αλλιώς ξεκίνησε η χρονιά, άλλους στόχους βάλαμε, στη συνέχεια διαφοροποιηθήκαμε, δηλαδή χάσαμε τον βασικό μας ακραίο, χάσαμε τον βασικό μας κεντρικό. Ριζόπουλος πιώσεις. Ναι, τους χάσαμε τελείως αυτούς, άλλαξε τελείως η ομάδα. Κάποια στιγμή μπήκαν μέσα τα μικρά τα παιδιά, ένα μήνα έξω ήταν ο Κώστας ο Προύσαλης που έσπασε το δάχτυλό του. Βέβαια. Είχαμε δύο διαστρέμματα ο Δημήτρης Εφενίδης, το τέλος στο τέλος, δηλαδή είχαμε πολλά προβλήματα, θα μου πεις και οι άλλες ομάδες, σωστά, όλες έχουν τα προβλήματά τους. Εμείς κάνουμε τώρα πάμε λίγο πίσω στο να δούμε πώς πήγε η χρονιά. Είχαμε θέματα πολλά. Κάποια στιγμή είχαμε και τα οικονομικά. Είχατε και την ανασφάλεια, έτσι, τι γίνεται τώρα, πού είμαστε? Είναι ότι χειρότερο αυτό, γιατί δεν μπορείς να πας στο γήπεδο και να πας να κάνεις κανονική προπόνηση. Στο παιχνίδι θα πας να παίξεις ό,τι και να είναι, το αφήνεις το οικονομικό. Αλλά όταν όλη την εβδομάδα σε τρώει αυτό και δεν μπορείς να πας με όρεξη στο γήπεδο, η ζημιά γίνεται εκεί. Γιατί στην ουσία ο καθρέφτης του αγώνα είναι οι προπονήσεις. Εκεί φαίνεται τι έχεις κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί όλη την εβδομάδα να μην κάνεις τίποτα και πας στο παιχνίδι, να πατήσεις ένα κουμπί και να παίξεις. Όταν σε τρώει δηλαδή το οικονομικό και δεν μπορείς να είσαι όπως πρέπει όλη την εβδομάδα, δεν μπορεί και στον αγώνα να είσαι πάρα πολύ καλός. Ή μπορεί να γίνει αυτό μια φορά, δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Εμείς χάσαμε από εκεί πέρα, χάσαμε βαθμούς, χάσαμε αγώνες. Που θα μας είχαν ακόμα και ψηλά. Από την έλλειψη αφοσίωσης και συγκέντρωσης μέσα στην εβδομάδα, έτσι, ενώψει κάποιο αγώνα. Ναι, για παράδειγμα τώρα έτσι μου έρχεται στο μυαλό, στον Εθνικό Πειραιό που χάσαμε, στον Εθνικό Πειραιός, θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε κερδίσει. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε καθόλου σε εκεί το μάτσο από ό,τι θυμάμαι, γιατί όλη την εβδομάδα... Το μυαλό δεν ήταν εκεί, ναι, δεν ήταν εκεί. Ναι, λέγαμε χαιρετιόμασταν, λέγαμε το τελευταίο μάτσο. Χαιρετιόσασταν πριν τον Εθνικό, ε. Ναι, ναι, λέγαμε μπορεί αυτή η ομάδα να είναι τελευταίο παιχνίδι όλοι μαζί. Όχι, καλά κάνεις και το λες, για να μην ξεχνούν ορισμένοι που μόνο στέκονται στα αποτελέσματα και τίποτα άλλο,
τι τράβηξε η ομάδα αυτή τη χρονιά για να σταθεί όρθια στα πόδια της και να φτάσει στον τελικό κυπέλλου, να μπει τετράδα, να κάνει ό,τι έκανε. Εντάξει, τώρα πάντα ο αθλητής, είπαμε, θέλει και κάτι το παραπάνω. Δηλαδή, επειδή εμείς τώρα καταλήξαμε Πέμπτη, φτάσαμε κάποια στιγμή και Τρίτη. Ναι. Και δεν ήθελε πολύ ναι, για την Τριάδα. Θα μπορούσαμε να είμαστε, να είχαμε τελειώσει εκεί. Θα μου πεις, θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει και πολύ πιο κάτω. Γιατί τι είπαμε, ήταν όλοι πολύ κοντά. Ένα-δύο αποτελέσματα, αρνητικά ή θετικά, μπορούν να σε πάνε πάνω κάτω. Οπότε στο τέλος κρατάμε έστω αυτό. Μας έχει αφήσει μια έτσι, ικανοποίηση ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Ξεπεράσαμε τα προβλήματα. Και πάλι να πούμε να ευχαριστώ τα παιδιά αυτά, τους αγνούς οπαδούς του Ηρακλείου, οι οποίοι μας βοήθησαν. Από την Αμερική. Δώσαν στην ουσία την ευκαιρία να δείξουμε τι δυνατότητες υπάρχουν, έχουμε. Αυτά τα παιδιά, οπότε, γιατί αν δεν μας είχαν βοηθήσει, δεν θα ξέραμε ποτέ τι κατάληξη θα έχει αυτή η χρονιά. Θα ήμασταν μετά αν. Τώρα είδαμε, νομίζω ο κόσμος... επειδή εγώ έχω ξαναπαίξει και ξέρω πολύ καλά και την οτροπία που έχουν και οι φίλοι αυτοί μας εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ σπάνιο να χάνουμε και να μας χειροκροτάνε. Κάποιες φορές κερδίζαμε και γιουχάρανε γιατί έχουν συνηθίσει αλλιώς να βλέπουν την ομάδα. Είδαν όμως την προσπάθεια, είδαν ότι προσπαθήσαμε παρόλο τα προβλήματα, τα αφήσαμε όλα στην άκρη και δίναμε αυτό που μπορούσαμε. Μπήκαν παιδιά από κάτω. Και από ό,τι δεν το ήξερα κιόλας εγώ, ότι είχαμε το τρίτο χαμηλότερο budget πίσω από το Αιγίνιο και την Πάτρα, η οποία η Πάτρα έπεσε και το Αιγίνιο δίνει αγώνα θανάτου, αγώνα σαν τελικό σήμερα για να με τον Παναθηναϊκό, ναι, κάτσε να δω κιόλας. Με τον Παναθηναϊκό, ναι, οπότε με το τρίτο χαμηλότερο budget κατάφερε αυτά όλα τα πράγματα η ομάδα και με τους τραυματισμούς και τα προβλήματα τα υπόλοιπα. Μία χρονιά με όλα αυτά τα προβλήματα που έφερε την πέμπτη θέση, που μπορεί να σημαίνει και Ευρώπη του χρόνου. Θα το δούμε. Μία χρονιά που έφερε τελικό κυπέλου και μία χρονιά που έφερε και ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων. Γιατί προχθές ο Απόστολος Αρμενάκης είπε κάτι πολύ ωραίο. Όταν του είπα τι κρατάς, είπε κρατάω και τον Τζιουμάκα, κρατάω και τον Μπουράκι, κρατάω και τον Μούχλια. Δικά σου παιδιά είναι τα δύο. Γιατί τα είχες και στην εφηβική ομάδα με την οποία να μην το ξεχνάμε την πολύ μεγάλη επιτυχία το πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων, έτσι. Που και αυτό εγώ το βάζω στο πλαίσιο του βόλεϊ του Ηρακλή. Δεν είναι μόνο η αντρική ομάδα ο καθρέφτης, είναι και τα υπόλοιπα. Σίγουρα είναι και όλοι παρακολουθούν τα παιδιά αυτά στις πιο χαμηλές κατηγορίες τι κάνουν, γιατί έχει τρομερή παράδοση ο Ηρακλής και τροφοδοτεί και την αντρική ομάδα. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε και για πρωταγωνιστές τώρα. Δηλαδή ο Στέλιος Τζιουμάκας έκανε φοβερή χρονιά. Που από το πουθενά έτσι έφυγε ο Ριζόπουλος, το παιδί μέχρι τότε δεν έπαιζε πολύ και ήταν εξαδάτος. Πρέπει να και οι υπόλοιποι που πήραν τις ευκαιρίες. Παίρνουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται. Γιατί όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα που υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα και για υψηλές θέσεις, πρέπει τις λίγες ευκαιρίες που μπορεί να σου δοθούν να τις πιάσεις από τα μαλλιά που λέμε. Αυτό κάνουν για τα παιδιά και ο Αντώνης Βουράκης από πέρσι που είμαστε, εγώ τους έχω και από πέρσι και ναι, είμαστε μαζί. Είναι παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Γι' αυτό φυσικά είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή και φέτος. Και του χρόνου θα είναι και ο στόχος αυτός, πιστεύω, να μπουν ακόμη περισσότερο. Ειδικά ο Αντώνης που παίζει και στη θέση μου, και αυτός πρέπει σιγά σιγά να μπαίνει ακόμη περισσότερο. Τι ωραία πάσα μου δίνεις τώρα, να ξέρεις. Τι ωραία πάσα μου δίνεις για την επόμενη ερώτηση. Ναι, εντάξει, ήτανε για μένα ήτανε μια από τις πιο καλές χρονιές, από τη στιγμή που πήραμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα που ήταν βασικός στόχος. Γιατί βάζεις κάποιο στόχο, δεν ξέρεις αν θα πετύχει. Υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες. Η ομάδα έκανε εκπληκτική πορεία, 22 στα 22. Αναγνωρίσαν όλοι ότι ήμασταν οι καλύτεροι. Και υπήρχε και μια συνέχεια αυτό από πέρσι. Και πέρσι, μην ξεχνάμε, με το πανελλήνιο πήγαμε στην τελική φάση. Στους πέδες. Πάλι ITT πήγαμε, κερδίσαμε και τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Μόνο εμείς τον κερδίσαμε. Τελικά δεν μπορέσαμε να πάρουμε τον τίτλο. Το καταφέραμε φέτος. Και έγιναν όλα αυτά συνδυαστικά. Με πάρα πολλά παιχνίδια φυσικά στις πλάτες, ειδικά του Στέλιου του Τζιουμάκα. Και γι' αυτό ίσως είδαμε και κάποια πτώση προς το τέλος, που είναι κάπου φυσιολογικά, ίσως άδειασε και το μυαλό, γιατί πιέστηκε πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο 20 χρόνια να δίνεις 5 και 6 παιχνίδια σημαντικά και να είσαι πάντα πολύ καλός. Αλλά δείξαν αυτά τα παιδιά ότι έχουν δυνατότητες και αξίζει να επενδύσει οποιαδήποτε ομάδα πάνω τους. Η πάσα που πήρα είναι για τον αθλητή Λάμπη Μπαμπαλιούτα, όχι για τον προπονητή. Δηλαδή, είπες ότι ο Αντώνης ο Πουράκης θα υπάρχει και του χρόνου γερό να είναι το παιδί να πάρει περισσότερες ευκαιρίες.
Ο Λάμπης ο Παπαλιούτας δεν θα σταματήσει να παίζει βόλεϊ, έτσι δεν είναι? Εντάξει, εγώ φέτος είδα ότι μπορώ να παίξω, να συνεχίσω ακόμα να παίξω. Και εγώ το είδα, γι' αυτό το λέω. Ήταν λίγο περίεργο από πέρσι που ξεκίνησα και προπονητής και αθλητής. Ναι. Πέρσι μπορώ να πω ότι ζωρίστηκα εισαγωγικά παραπάνω, γιατί ήταν πρωτόγνωρο για μένα. Να τελειώνω την προπόνηση. Να βρεις τους ρυθμούς σου, ναι. Λίγο, ναι, και να πηγαίνω να κάνω προπόνηση και τους μικρούς. Ήταν λίγο δύσκολο. Φέτος νομίζω προσαρμόστηκα. Και ήμουν καλύτερα και από πέρσι. Αυτό είδα. Αλλά τώρα, αν πρέπει να δούμε και λίγο το μέλλον, δεν είναι να παίξω εγώ άλλη μια χρονιά. Είναι αυτό, εντάξει, μπορώ να το κάνω. Μπορώ να παίξω. Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε να ανέβει και ο Αντώνης, για παράδειγμα. Mm-hmm. Να παίξει και ο Αντώνης πιο πολύ. Ήδη από ό,τι ξέρω, τον έχουν καλέσει. Είναι στις πρώτες επιλογές για την Εθνική Ανδρών. Ναι. Ναι, οπότε και αυτό είναι πολύ καλό για αυτόν. Είναι πολύ καλό αυτό, γιατί θα πάει να πάρει εμπειρίες, θα ανέβει η ψυχολογία του, θα δουλέψει κι άλλο, έξτρα. Οπότε πρέπει να επενδύσουμε και στους πιο μικρούς. Και φυσικά σε μια ομάδα υπάρχουν 14 αθλητές. Επειδή... δεν μπορούν να κάνουν όλο ίδιοι. Εννοείται, εννοείται. Επειδή τις προηγούμενες 2-3 φορές που τα είπαμε μέσα σε όλη τη σεζόν, σου έκανα αυτή την ερώτηση που θα την ξανακάνω τώρα, αλλά απάντηση δεν πήρα. Απάντηση δεν πήρα. Εγώ είδα έναν άνθρωπο που στα 46 του χρόνια έβγαζε άμυνα με το κεφάλι. Σε ποιο μάτι ήταν, με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν αυτό? Με τον Παναθηναϊκό, ναι, μου βγήκαν όλα, μπορώ να πω. Είδα έναν άνθρωπο που μία από τις 10 βουτιές που έκανε κάτω, αν τις έκανα εγώ, ακόμα εκεί θα ήμουν, στη Ρόδο, δεν θα είχα σηκωθεί. Που δεν είμαι 46. Γι' αυτό δεν θα σε πάρουμε να παίξεις. Είμαι λίγο μικρότερος. Και είδα έναν άνθρωπο που πραγματικά το πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορεί και του χρόνου να κάνει ανάλογα ίδια χρονιά. Η ερώτηση τώρα ποια είναι? Η ερώτηση είναι τι πίνεις και δεν μας δίνεις, ρε Συλλάμπη. Αυτή είναι η ερώτηση. Πραγματικά δηλαδή. Υπάρχει καταρχήν αγάπη, πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνω. Δεν θέλω αυτές τις απαντήσεις. Αυτές τις απαντήσεις μου τις έδωσε την προηγούμενη φορά. Άλλη απάντηση θέλω. Τι να σου πω, δεν υπάρχει μυστικό. Δεν ξέρω, πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω. Αλλά πραγματικά. Πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις και να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις. Ναι. Το βιβλίο θα πολύ το γράψουμε. Πολλοί νομίζουν ότι κάνουμε τρελά, δεν είναι τρελά πράγματα. Είναι πρέπει να ξέρεις τι θα πρέπει να κάνεις στα βάρη, τι θα πρέπει να κάνεις στο γήπεδο, τη ξεκούρασή σου, τη διατροφή σου. Δεν είναι κάτι το τέτοιο. Εντάξει, πρέπει να το λέει και η καρδιά σου όμως λίγο, έτσι. Πρέπει να το λέει και η καρδιά. Καλά, σίγουρα. Πρέπει να μην βαριέσαι να πεις, όχ, μωρέ, πάλι προπόνηση. Δηλαδή, δεν είναι λίγα τα χρόνια που παίζεις βόλεϊ. Είναι όχι, πάρα όχι. Πολλά. Το πιο σημαντικό είναι να μην έχεις κούραση στο μυαλό. Μπράβο. Αυτή η καθημερινότητα, το να φύγεις από το σπίτι και να πεις ποιος πάει τώρα πάλι στο κατσάνιο, αυτό εσύ δεν το έχεις. Εσύ το αγαπάς αυτό που κάνεις. Είναι στιγμές που είσαι πολύ κουρασμένος, αλλά φέτος δεν μπορώ να σου κρύψω ότι επειδή ήμασταν μια πολύ καλή παρέα, με τα περισσότερα παιδιά έχουμε ξαναπαίξει μαζί και μάλιστα σε καλές ομάδες κιόλας, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία να πάμε να κάνουμε προπόνηση, γιατί το συνδυάζουμε, περνάμε καλά μέσα στο γήπεδο, θα κάνουμε και το αστείο μας, θα δούμε και το αστείο μας, αλλά γίνεται και δουλειά μέσα στο γήπεδο και εμείς, τρώγοντας αυτή τη όρεξη, είδαμε ότι εντάξει, ξέραμε ότι θα πάμε καλά, πήγε και λίγο καλύτερα το πράγμα. Και από τώρα μη σου πω ότι υπάρχει όρεξη του χρόνου να γίνουν 2-3 προσθήκες στην ομάδα. Ξέροντας ότι υπάρχουν πολλές θέσεις φυσικά να παίξουν και στην Ευρώπη, πρέπει φυσικά αναγκαστικά να ανέβει λίγο το μπάτζετ, να φύγουν και κάποιοι παίχτες, να γίνει πιο πλήρες το ρόστερ βασικά. Να υπάρχει και ένα βάθος. Και λίγο καλύτερη παίχτες. Αλλά για όλα αυτά υπάρχει και μια μαγική λέξη χρήματα, έτσι, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, ενώ δεν έχει τη δυνατότητα που έχει ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που μπορούν να κάνουν άνετα κάποια πράγματα. Ο Ηρακλής θέλει πολύ πολύ δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι και εδώ θέλω και το δικό σου σχόλιο, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θες να ξαναζήσεις το ίδιο ζόρι που έζησες φέτος ως αθλητής. Έτσι. Το να περνάνε εβδομάδες και να λες τώρα τι γίνεται, που είμαστε. Σίγουρα, άμα δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία, ναι. Και εγώ δεν λέω να βγαίνει ο μήνας και να πληρωνόμαστε, δεν είμαστε παράλογοι, ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά δεν γίνεται να είσαι πίσω 4-5 μήνες και να μπορείς να είσαι πάρα πάρα πολύ καλό στο γήπεδο κάθε μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτές τις ηθίκες δεν τις θέλει κανένας. Αν όμως υπάρχει μια ισορροπία, όπως είχαμε και φέτος από ένα σημείο και μετά, mm-hmm. αν υπάρχει αυτό, επειδή ο χώρος του βόλου είναι μικρός και όλα μαθαίνονται και φυσικά όλοι ξέρουν ότι
έστρεψε το οικονομικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να στήσουν την ομάδα. Είδαν αυτό που έγινε, την προσπάθεια αυτή, και ξέρουν ότι με 2-3 προσθήκες η ομάδα μπορεί να γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε το 1 εκατομμύριο μπάτζετ για τα 800 που έχει ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν χρειάζεται να πας εκεί πάνω. Στην ομάδα αυτή, αν ανεβάσεις λίγο το μπάτζετ, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει η ομάδα πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, φέτος κάναμε 10 νίκες μέσα στην Μίκρα. Ναι. Αυτό πράγμα ήταν φανταστικό. Το δέσιμο με τον κόσμο, με την άβρα αυτή. Φανταστείτε τι θα γίνει αν η ομάδα γίνει καλύτερη. Να ανέβει λίγο επίπεδο. Και δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο μπάτζετ, γιατί ο Ηρακλής έχει και τις γνώσεις τις βολεϊκές και τον κόσμο το βολεϊκό και τη φανέλα και το μέταλλο. Και νομίζω, όπως είπες εσύ, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν θέλουμε τόσα πολλά λεφτά. Ναι. Θέλουμε όσα για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Πραγματικά δεν χρειάζεται και να είναι φυσιολογικές συνθήκες. 200 χιλιάρικα. Δεν χρειάζεται να πάει να πάρεις 4 ξένους. Δεν χρειάζεται αυτό. Μα και με έναν έδειξες ότι μπορείς να κάνεις πράγματα, ναι. Φαντάζω. Και φέτος ήταν η PM, ήταν σε μια λογική ομάδα να μην πάει σε κανένα ξένο. Ναι. Στο τέλος προέκυψε ο Μπάιρν. Είναι και περισσότερα, τα έξοδα. Θέλει σπίτι, χρειάζεται φαγητό, είναι και άλλα τα έξοδα. Δηλαδή, ένα συμβόλαιο για παράδειγμα 10.000 μπορεί να θέλει άλλα τόσο για τον ξένο. Σωστά. Τελευταία ερώτηση πριν σε ευχαριστήσω, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Το βιβλίο θα το γράψουμε? θέλω να σε δεσμεύσω στον αέρα γι' αυτό. Δεν μπορώ να σου χαλάσω χατήρι, το ξέρεις. Ό,τι και να μου ζητήσεις, είμαι υποχρεωμένο να το σε βοηθήσω. Εντάξει, λίγο υπομονή να κάνει ο κόσμος. Σε καμιά 10 χρόνια που θα σταματήσει το βόλεϊ, θα ξεκινήσω να το γράφω εγώ. Λάμπη, σε ευχαριστώ για όλα. Για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λάμπης Μπαμπαλιούτας, πρότυπο. Πρότυπο για εσάς τα μικρά παιδιά. Πρότυπο. Αθλητή και ανθρώπου. 46 ετών. Με το κεφάλι έβγαζε άμυνες. 3 ώρες θα γίνει τελικός. Και έπαιξε και τελικό. Δεν υπάρχουν λόγια. Να είναι γερός. Λοιπόν, κλείνουμε. Δίνουμε σκυτάλι στην μπασκετική εκπομπή μας που ακολουθεί. Με Νίκο Μοσχοβίτη, με Σταμάτη Μουρελή, στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 8. Αύριο θα έχουμε πάλι πολύ βολέι, γιατί περιμένουμε και τις δηλώσεις του Προέδρου του Μάικ Καλαϊτζίδη, που θα τις ακούσουμε εδώ στην εκπομπή και ποδόσφαιρο φυσικά ενώπιση του αγώνα της Λευκάδας. Κλείνοντας να πω ότι οι σημερινοί νικητές για τα 2 μήνυ διαρκείας είναι Δημήτρης Μαργαρίτης και Δημήτρης Κουμπότης, λέει εδώ. Μάλλον Κουμπότης πρέπει να λέει εδώ, που πήραν νωρίτερα τηλέφωνο. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους να συνεννοηθούμε, 5 στο σύνολο, για να τα παραλάβετε. Καλό βράδυ.